Παιδιά, το Πρίσμα φέτος έχει τόσο πολλά χρώματα και τόσες πολλές ιστορίες που δεν θα μπορούσα να το χειριστώ μόνος μου, έτσι. Είναι πολύ μεγάλη σκηνή για να είμαι μόνος μου. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να καλέσω μαζί μου στη σκηνή του Πρίσματος τη Σοφία, ένα χειροκρότημα, παιδιά! Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για τη Σοφία! Καλησπέρα, παπέ! Πώς είμαστε? Το γεμίσαμε το θέατρο. Έφυγε και η βροχή, καθάρισε ο ουρανός. Όλα σαν να τα είχαμε παραγγείλει. Δημήτρη, είχες δίκιο. Είναι όντως ένα υπέροχο απόγευμα εδώ στη Χίο, που φέτος γιορτάζει και 110 χρόνια προσκοπισμού. Λίγο χαμό! Αλλά από τον ενθουσιασμό σου να συναντήσεις τα παιδιά, ξέχασες να συστηθείς. Λοιπόν, παιδιά, ο Δημήτρης. Πρίσμα, λοιπόν, παιδιά. Εκεί που το φως διασλάται σε τόσα πολλά χρώματα και τόσα ξεχωριστά χρώματα, όσο και οι απόψινοι μας καλεσμένοι. Να τους δώσουμε ένα χειροκρότημα, να τους υποδεχτούμε όλους μαζί. Σωστά. Και όχι μόνο αυτό. Το κάθε ένα από αυτά τα χρώματα ακολουθεί έναν δρόμο διαφορετικό, όπως και οι ιστορίες που θα ακούσουμε απόψε. Ιστορίες αληθινές, χτισμένες με πάθος και επιμονή. Χωρίς όμως παραπάνω καθυστέρηση, ας περάσουμε στην πρώτη μας ομιλήτρια για απόψε. Κόκκινο, όπως το πάθος να κυνηγήσεις ένα όνειρο, όπως η δύναμη να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου και όπως η επιμονή του να καταφέρεις κάτι δικό σου. Όλα ξεκίνησαν το 2010, χρονιά που η Αργυρό εισήχθη στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στη Σχολή Γεωπονίας, όπου και είχε την πρώτη της επαφή με τα αρωματικά φυτά. Η συνέχεια έγινε το 2015, όταν βρέθηκε στη γαλλική πόλη Λίλ, πραγματοποιώντας μια έρευνα με αντικείμενο κατά πόσο το εκχύλισμα του γιος μου μπορεί να μειώσει τα επίπεδα του νεανικού διαβήτη. Την ίδια χρονιά εισήχθη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Σχολή Επιστημών των Φυτών, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής για τις μεταπτυχιακές της σπουδές στον επιστημονικό τομέα Γεωργία, Βελτίωση Φυτών και ο Γεωργικός Πειραματισμός. Η ίδια πιστεύει ότι η Χίος μπορεί να είναι γνωστή σε όλους λόγω της μαστίχας, όμως το μικροκλίμα και το υπέδαφος του νησιού ευνοεί την καλλιέργεια των αρωματικών φυτών. Έτσι, τον Οκτώβριο του 2015, η ίδια πήρε την απόφαση να ιδρύσει μια εταιρεία με την επωνυμία Mirovolos Organics. Κυρίες και κύριοι, η Αργυρό Κουτσουράδη. Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας στην 38η ΠΑΠΕ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω θερμά το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για την τιμή να βρίσκομαι σήμερα ως ομιλήτρια και να αναφερθώ στη δική μου προσωπική ιστορία. Όλοι μας έχουμε μία αφετηρία. Θυμόμαστε τη δική μας αφετηρία. Εγώ θυμάμαι τη δική μου αφετηρία όταν ήμουν 3 χρονών. Όταν μεγάλωσα στο χωριό Χαλκιός της Χίου, στην περιοχή Καμποχώρων. Και έτσι μεγάλωσα σε έναν τόπο που ήταν αγροτικός και συνάμα ο κόσμος του ασχολιόταν με την αυτοσύνη. Οι γονείς μου δεν είχαν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Έτσι, αυτό που είχα σαν αναμνήσεις από την παιδική μου ιστορία ήταν ότι θυμάμαι να βγαίνουμε στις σαλάνες, στη γειτονιά και ακόμη να έχουμε την ευκαιρία στις παιδικές χαρές που έπαιζαν οι γονείς μας να βρισκόμαστε εμείς εκεί. Ήταν η ζωή της υπαίθρου. Οπότε, επίσης, αυτή τη στιγμή που είμαι στη Χίο, που μεγάλωσα στη Χίο, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα νησί γεμάτο παρθένες παραλίες και έτσι ανυπομονούσα το καλοκαίρι να κλείσει το σχολείο και να βρεθώ στις θάλασσες για το κολύμπι μας. Μεγαλώνοντας, τα ενδιαφέροντά μου άλλαξαν. Ασχολήθηκα με τον αθλητισμό,
με το άθλημα του βόλεϊ. Και εκεί μου άρεσε πάρα πολύ, διότι πηγαίναμε με όλες μου τις φίλες. Νιώθαμε ότι είμαστε μία παρέα και ήταν η χαρά μας και γνωρίσαμε την Ευγενή Άμυλα. Πήρα πολλές εμπειρίες μέσα από αυτό, το οποίο και συνέχισα στις φοιτητικές μου σπουδές. Ένα άλλο μου χόμπι ήταν η μουσική. Ασχολήθηκα με τη μουσική για 10 έτη. Έκανα σπουδές πάνω στο μουσικό όργανο του Αρμονίου, στο 2 Αιγαίας της Χίου. Όμως, λόγω ότι έπρεπε να ακολουθήσω τις σπουδές μου, το εγκατέλειψα. Και επίσης συμμετείχα στο μορφωτικό σύλλογο του χωριού μου για 10 έτη, στο τμήμα του χορευτικού. Γενικά μου άρεσε η σχολεία με τα κοινά. Μεγαλώνοντας και έχοντας μία μεγαλύτερη αδελφή, μου έλεγε, άκουγα και από τις συζητήσεις με τις φίλες της, για τη φοιτητική ζωή, καθώς και μου διηγούσε φοιτητικές ιστορίες της. Έτσι κι εγώ, σαν έφηβη, τότε στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ανυπομονούσα πολύ να έρθει η σειρά μου και τις δικές μου φοιτητικές σπουδές. Ο στόχος επιτεύχθη μετά από μία δύσκολη χρονιά Πανελληνίων, το 2010. Εισήχθηκα στη σχολή που επιθυμούσα, στις Γεωπονικές Επιστήμες του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης. Και έτσι ξεκίνησε η φοιτητική μου ζωή για τη μακρινή και ακριτική Ορεστιάδα. Το συνέστημά μου στην αρχή ήταν απογοητευτικό, χωρίς προς Θεού να θέλω να θίξω κανένα τόπο. Απλά συνηθισμένη από το νησί μου, όπου το μάτι μου έβλεπε θάλασσα, εκεί πήγα και αντιμετώπισα, είχα ένα συνέστημα μελαγχολίας, γιατί η πρώτη εικόνα ήταν να βλέπω flat επίπεδα χωράφια και πουθενά τη θάλασσα. Όντε συνηθισμένη εγώ. Όμως, από τον πρώτο κιόλας χρόνο των σπουδών μου, κάνοντας τις παρέες μου, βλέποντας την πόλη και ζώντας άκρος μία φοιτητική τέλεια ζωή, άρχισα και αγαπούσα πάρα πολύ αυτή την πόλη. Και μάλιστα τώρα πλέον ψάχνω συνεχώς την ευκαιρία όποτε μπορώ να πηγαίνω στην πόλη, να βλέπω την πόλη που πέρασα τα 5 φανταστικά φοιτητικά μου χρόνια, τους φίλους και τους γνωστούς μου. Στη συνέχεια, κατά το τρίτο έτος των σπουδών μου, αποφάσισα να εξειδικευτώ στα αρωματικά φυτά. Και αυτό διότι το είχα αποφασίσει λόγω της σπάνιας χλωρίδας που έχει το νησί μου και καθώς δεν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο να ασχοληθεί κάποιος άλλος στον τόπο μου. Έτσι, μέσα από τις σπουδές μου, πραγματοποίησα μία έρευνα μέσω του προγράμματος του Εράσμους στη Λίλη της Γαλλίας, όπου είδαμε αν το εκχύλισμα του δυός μου μπορεί να μειώσει τα επίπεδα του νεανικού διαβήτη. Και εκεί είχα και την επαγγελματική πρόταση, εάν θέλω να πραγματοποιήσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές και να έχω την επαγγελματική μου αποκατάσταση. Όμως εγώ ήθελα να γυρίσω στον τόπο μου, ήθελα να επιστρέψω στο νησί μου, όντως και το είχα αποφασίσει. Έτσι, γυρίζοντας το 2015, έκανα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και παράλληλα συζήτησα με τους γονείς μου, οι οποίοι είναι και ήταν το στήριγμά μου για να είμαι σήμερα εδώ και να έχω κάνει ό,τι έχω κάνει και τους είπα ότι θέλω να ασχοληθώ με την παραγωγή των αρωματικών φυτών. Στήριγμά μου ξεκινήσαμε σιγά σιγά με 10 ξεχασμένα στρέμματα του γιαγιάς και του παππού από τα χωράφια μας και βάλαμε τα 8 πρώτα διαφορετικά είδη αρωματικών φυτών. Η επιλογή τους έγινε κυρίως με τα ποια μπορούν να καλλιεργηθούν στο νησί μου, καθώς και ποια είναι πιο εμπορικά. Έτσι, καλλιεργήσαμε ρίγανη, θυμάρι, κρύταμο, κάπαρι. Σήμερα έχουμε φτάσει 15 διαφορετικούς κωδικούς βοτάνων, καθώς και τα 40 στρέμματα. Περιμέναμε 3 χρόνια για να πιστοποιηθούμε βιολογικά και έχοντας την πιστοποίηση το 2018, είμαστε σχεδόν σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, εξάγουμε σε 7 χώρες στην Ευρώπη και τα προϊόντα μας εξάγονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ντουμπάι.
Το 2018 βραβευτήκαμε από το Επιμελητήριο Χίου ως καινοτόμα επιχείρηση για το νησί, καθώς και το 2020 βραβεύτηκα από το Πανεπιστήμιό μου, από τη σχολή μου, για τις έτσι πρωτοπόρες επαγγελματικές αναζητήσεις. Τα προβλήματα ήταν πολλά στην αρχή. Κυρίως ένα πρόβλημα ήταν της χρηματοδότησης. Μπορεί να πήγαινες για να σου δώσουν, για παράδειγμα, ένα δάνειο 1.000 ευρώ για ρευστότητα και αυτό δεν στο έδιναν, γιατί ήταν ο πρώτος καιρός, οπότε δεν έβλεπαν κέρδη. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν τα κανάλια δικτύωσης. Δεν υπήρχε κάτι οργανωμένο, οπότε έψαχνες από μόνος σου. Αλλά για εμένα τα προβλήματα είναι για να τα ξεπερνάς και όχι να μένεις στάσιμος. Είναι και ήταν ένας πολύ προσωπικός αγώνας, αλλά νομίζω ότι όταν το θέλεις και το αγαπάς, και εκτός να το θέλεις και να το αγαπάς, εάν καινοτομήσεις μέρες μας, τότε η επιτυχία νομίζω ότι θα έρθει. Και η καινοτομία είναι να μπορέσεις ουσιαστικά να διαφέρεις από τον άλλο. Τέλος, θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον περιφερειακό σας έφορο, τον κύριο Σταμπέλο Ξενοφόντα, για την προσωπική του βοήθεια σε αυτή την προσωπική μου προσπάθεια. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ. Για μία ακόμα φορά το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για την τιμή να γίνει η φετινή 38η ΠΑΠΕ στο Μυροβόλο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ. Όποιο παιδί θέλει να μας κάνει κάποια ερώτηση, πολύ ευχαρίστως. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ, και εδώ. Τι θα αλλάζατε την καριέρα σας? Νομίζω δεν θα άλλαζα τίποτα. Ήμουν τόσο κατασταλαγμένη. Με είχε πείσει πάρα πολύ η σπάνια χλωρίδα του νησιού μου, καθώς και το μικροκλίμα. Ήθελα να βάλω ένα στοίχημα, να αποδείξω ότι Χίος δεν είναι μόνο μαστίχα. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής πάει καλά, βέβαια, θέλει πολύ αγώνα ακόμα. Και να παροτρυνθούν και άλλοι νέοι να ασχοληθούν. Έχουμε πολύ σπάνια προϊόντα που μπορούν να περπατήσουν, όπως ας πούμε αναξιοποιείται το μανταρίνι Χίου, ένα από WE προϊόν, προστατευμένης γεωγραφικής ένδειξης. Νομίζω ότι δεν θα άλλαζα μέχρι στιγμής κάτι. Ευχαριστώ. Ακούγομαι? Ναι, ναι. Είπατε ότι για το διαβήτη το ένα αρωματικό, νομίζω το δυόσμο. Τα υπόλοιπα το που καλλιεργείτε είναι σε άλλες ιατρικές και τέτοια, βοηθάνε κάπου? Όλα τα βότανα, γι' αυτό λένε ότι είναι και η φυσική, ας πούμε, ιατρική, όλα τα βότανα έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Το καθένα, βάσει βιβλιογραφίας, έχει τη δική του θεραπευτική και φαρμακευτική αντίστοιχα ιδιότητα. Στο συγκεκριμένο μπορώ να μιλήσω, διότι έκανα εγώ το πείραμα, την έρευνα και αποδείχθηκε αυτό. Έλα, πες το. Εάν είχατε παραπάνω στρέμματα όπως το ξεκινήσατε, θα ήταν πιο εύκολο για εσάς? Εάν είχαμε παραπάνω στρέμματα, ανάψω. Νομίζω ότι σε εισαγωγικά το ότι δεν είχα και χρήματα και στρέμματα μου βγήκε σε καλό, διότι πειραματίστηκα. Πας με πολύ μικρά βήματα, νομίζω αυτό είναι και το κλειδί, πας με πολύ μικρά βήματα ώστε να δεις και τι σου δείχνει η αγορά. Οπότε έχω δει πολλά πειράματα, για παράδειγμα σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, να πηγαίνουν να βάζουν 50 στρέμματα λεβάντας. Και πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν πού να τα διοχετεύσουν. Οπότε, όσο πιο μικρά βήματα κάνεις, είναι τόσο, νομίζω, πιο καλό. Ακόμα μία ερώτηση, παιδιά. Συγγνώμη. Ήθελα να ρωτήσω, τα προϊόντα σας τα εξάγετε ή είναι μόνο για εγχώρια κατανάλωση? Ναι, τα εξάγουμε. Ευρώπη, Αμερική και Ντουμπάι. Να δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα. Ευχαριστώ, παιδιά. Πολύ. Πράσινο.
όπως τα μπλουζάκια που φοράτε, όπως τα φύλλα σε ένα δέντρο που ανθίζει, όπως το γλυκό συνέστημα που σου δίνει ένα παιδικό χαμόγελο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Είναι δάσκαλος και μονίμως αναποφάσιστος αν είναι ενήλικας ή παιδί. Δουλεύει σε δημόσια δημοτικά σχολεία, αγαπά τα γλυκά, τις ταινίες, το διάστημα και τα βιβλία. Ξεκίνησε να γράφει βιβλία μόνο και μόνο για να δει τυπωμένες τις ιστορίες παιδιών που έζησαν μαζί στα τετραγωνικά μιας σχολικής αίθουσας. Πιστεύει πως η αγάπη είναι η ύψιστη πολιτική πράξη και αν τον ρωτούσε κάποιος τι επάγγελμα κάνει, θα απαντούσε ότι προσπαθεί να γίνει ο δάσκαλος που δεν είχε, μιας και δεν έχει σημασία αν τα καταφέρνει, γιατί έχει σημασία που η ζωή του δίνει τρόπους να προσπαθεί. Να υποδεχτούμε με ένα δυνατό χειροκρότημα στη σκηνή τον Μάριο Μάζαρη. Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για την πρόσκληση. Ευχαριστώ όλους όσοι είστε σήμερα εδώ. Είναι καταπληκτικό ότι έρχεστε από τόσα σημεία της Ελλάδας και συναντιέστε και πολύ συναντιέστε μέσα στα χρόνια, χρονιά την χρονιά. Νιώθω πραγματικά τόσο παρήσακτος, γιατί όλοι γνωρίζεστε και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ήρθα ουρανοκατέβατος. Το ίδιο συμβαίνει και σε μια τάξη. Τα παιδιά γνωρίζονται μέσα στα χρόνια. Οι δάσκαλοι που αναλαμβάνουν να τους διδάξουν κάτι είναι τα εξωτερικά στοιχεία. Δεν θέλω να μιλήσω για μένα, γιατί πάντα έχω μια αμηχανία να μιλάω για μένα. Προσπαθούσα πάντα να είμαι αόρατος από την παιδική μου ηλικία. Δεν ήταν εύκολο να είσαι παιδί, δεν είναι εύκολο να είσαι παιδί. Όπως δεν είναι εύκολο να έχεις και στόχους. Ισχύουν αυτά που είπε νωρίτερα ο Δημήτρης. Δουλεύω πολλά χρόνια σε δημόσια σχολεία, στον Πειραιά. Τελευταία ξεκίνησα να γράφω βιβλία από ιστορίες παιδιών πραγματικές που έζησαν, που ζούνε και έζησα λίγο κοντά τους. Γιατί μέσα από τις ιστορίες των παιδιών και μέσα από τις δικές σας ιστορίες μπορεί κάποιος να βγάλει ένα νόημα. Ο κάθε ένας από εσάς ή κάθε μία από εσάς έχει μια ιστορία που έχει νόημα να υποθεί, αρκεί να βρεις τον τρόπο, το θάρρος, το πού θα σταθείς για να την πεις. Θα διαβάζω προσημειώσεις λίγο, γιατί δεν είμαι καλός ούτε στο να με βαθμολογούνε. Έχω όλα αυτά τα που περιμένουμε από ένα παιδί, τα έχω κι εγώ. Νιώθω αμηχανία όταν με εξετάζουν και όταν με βαθμολογούνε. Δεν είναι εύκολο να έχεις σκοπό. Δεν σε προετοιμάζει κανείς, γιατί από μικρό σε βομβαρδίζουν με το τι να κάνεις, όχι γιατί να το κάνεις. Σου λένε όλοι μάθε, διάβασε, γράψε, αποστήθησε, πήγαινε αγγλικά, πήγαινε φροντιστήριο, πήγαινε γυμναστήριο. Πάω στοίχημα ότι πολλοί αναρωτιόσασταν γιατί να τα κάνω όλα αυτά. Δεν βαρεθήκατε τόσα παραγγέλματα? Υπάρχει κάποιος που να ένιωθε καλά με τόσα παραγγέλματα? Αν ρωτούσες ή αν ρωτήσεις γιατί να τα κάνω όλα αυτά, θα σου πούνε γιατί πρέπει. Πρέπει να γίνεις άνθρωπος. Πρέπει να μορφωθείς. Πρέπει να σπουδάσεις. Καμία απάντηση δεν πείθει, γιατί κανείς δεν έχει την απάντηση. Γιατί έτσι, λέγαμε και εμείς και λένε και τώρα πολλοί. Δεν ξέρω αν βρίσκει κάποτε κάποιος τον σκοπό, ίσως σε μεγαλύτερη ηλικία καταλαβαίνει ποιος είναι ο σκοπός του, αλλά είναι κάτι που δεν το βρίσκει στη μικρή του ηλικία. Άλλος γεννιέται, άλλος το βρίσκει στην πορεία. Προσωπικά με θυμάμαι γύρω στα 20, λίγο μεγαλύτερος από εσάς, με έναν φίλο να πηγαίνουμε σε ένα βιβλιοπωλείο. Ήταν η περίοδος που προσπαθούσα και εγώ να ανακαλύψω τον εαυτό μου. Να πηγαίνουμε σε ένα βιβλιοπωλείο, εκείνος να ψάχνει διάφορα βιβλία και μου λέει, δες και εσύ κάτι. Και με θυμάμαι να είμαι παγωμένος μέσα στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου και να κοιτάω τα ράφια και να λέω, εγώ τι να κοιτάξω? Είναι μια στιγμή τόσο απλή, όμως με φόβιζε ακόμα και να απλώσω το χέρι να πάρω ένα βιβλίο. Γιατί ακόμα και να διαλέξεις ένα βιβλίο για κάποιους είναι δύσκολο. Τι να πρωτοδιαλέξω? Τι μονοπάτι να πάρω στη ζωή μου?
πού να πρωτοπάω, θέλω και αυτό, θέλω και από εδώ, θέλω και από εκεί ή δεν ξέρω τι θέλω, που είναι πιο συχνό. Και στην ηλικία σας είναι ακόμα πιο συχνό να μην ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν ήμουν ποτέ πρόσκοπος, δεν ξέρω πώς είναι να είσαι πρόσκοπος. Δένεις κόμπους, λύνεις κόμπους, ανάβεις φωτιές, ανακαλύπτεις μονοπάτια. Αυτά που στο μυαλό μας είχαμε όταν ήμασταν νεότεροι ήταν τέτοιες εικόνες. Ο Χιούι, ο Λιού και ο Ντιούι ταξιδεύουν και ανακαλύπτουν θησαυρούς. Δεν είχαμε την εικόνα τι σημαίνει πρόσκοπος. Δεν ξέρω αν είναι εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν είναι διασκεδαστικό. Δεν ξέρω αν είναι μοδάτο, αν είναι trend. Αν έχει κανείς από εσάς TikTok και ανεβάζει προσκοπικές δράσεις. Δεν ξέρω αν ακολουθεί δηλαδή το ρεύμα της εποχής. Κάτι που για κάποιους από εμάς είναι άγνωστο. Σκέφτηκε κανείς από εσάς ότι μπορεί να επηρεάσει τους άλλους στο να ακολουθεί τον προσκοπισμό? Γιατί όταν ήμουν μικρός, δεν θυμάμαι κάποιον από τον κύκλο μου να μου λέει ότι είναι πρόσκοπος. Ή δεν θυμάμαι, ή δεν το έλεγε, ή ντρεπόταν να το πει. Ήταν κάτι που δεν ένιωθε ότι μπορεί οι άλλοι να ζηλέψουνε. Είναι κάτι που πραγματικά θα ήθελα και αργότερα να μου πει κάποιος ότι ναι, εγώ λέω, βγαίνω στην παρέα μου και λέω είμαι πρόσκοπος, είναι ωραίο, έλα και εσύ. Το κάνετε αυτό? Ναι. Μπράβο. Ναι. Γιατί κάποιοι δεν θα μάθουν πόσο ωραίο είναι άμα δεν τους το πει κάποιος. Και να συνεχίσετε να το κάνετε. Εγώ δεν είχα κάποιον να μου πει αυτό το πράγμα και αυτές τις μέρες με το κάλεσμα που ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που με σκέφτηκαν, δεν ξέρω γιατί με σκέφτηκαν, αλλά τους ευχαριστώ. Έψαξα λίγο να δω την ιστορία του προσκοπισμού, για τα εκατομμύρια μέλη του σε όλο τον κόσμο, για τα χρόνια, τα 110 στην Ελλάδα, εντυπωσιακά πράγματα. Ήταν κάτι που δεν ήξερα ποτέ, τα βιβλία δεν στο μαθαίνουν, τα βιβλία του Δημοτικού δεν σου μαθαίνουν πολλά πράγματα, να είμαστε ειλικρινείς. Πιο πολύ σου μαθαίνουν πράγματα που θεωρείς ότι ίσως είναι και άχρηστα, ανούσια, εκτός πραγματικότητας. Το ζω μες στα σχολεία. Προσπαθώ να το αλλάζω με τον τρόπο μου. Προσπαθώ τα παιδιά να βρίσκουν νόημα σε αυτά που κάνουμε ή να βάζουμε εμείς κάτι μπροστά που να έχει νόημα να το συζητήσουμε. Εσείς όμως αναζητάτε ήδη το χρήσιμο, αναζητάτε ήδη τη φύση και την πραγματικότητα. Το παρατήρησα και νωρίτερα που ήμουν σε ένα καφέ στην πόλη και έβλεπα να πηγαίνω έρχεστε πάνω, κάτω, πέρα, δόθε. Άλλοι ήταν χαρούμενοι, άλλοι ήταν κουρασμένοι, άλλοι αμήχανοι. Έτσι είναι και η ζωή. Άλλοτε είναι αμήχανη, άλλοτε είναι κουραστική, άλλοτε είναι χαρούμενη, αλλά είναι και ενδιαφέρουσα. Και εσείς το πιο ενδιαφέρον που έχετε είναι ότι είστε μαζί. Το πιο σημαντικό είναι ότι είστε μαζί. Γιατί έτσι είναι και η ζωή. Προσωπικά δεν έμαθα να δένω, να λύνω κόμπους και να δένω. Τα κορδόνια μου με τα βία τα έμαθα σε μεγάλη ηλικία. Τις φωτιές μακριά τις φοβόμουν πάντα. Να βρεθώ σε ένα μονοπάτι δεν υπήρχε περίπτωση να βρω ποτέ το δρόμο μου. Θα χανόμουν. Είναι δεξιότητες που δεν περιμένεις ότι θα σου είναι χρήσιμες και είναι όλα τόσο συμβολικά. Νομίζουμε ότι βρίσκουμε ένα μονοπάτι. Αν δε, κάνεις πολλά παραπάνω πράγματα. Λύνεις ένα κόμπο. Αν δε, είναι πολύ παραπάνω πράγματα. Δεν είχα κάποιον να μου μάθει λοιπόν να λύνω κόμπους. Μόνο μάζευα τους δικούς μου κόμπους. Γιατί στην ηλικία που είστε περισσότεροι, πιστεύω ότι μπορεί να με καταλάβετε ή η μεγαλύτερη να σκεφτείτε τον εαυτό σας την ηλικία της εφηβείας. Δεν ήμουν πρόσκοπος, ήμουν ένας κόμπος ολόκληρος. Ήμουν εγώ ο κόμπος που έψαχνα κάποιος να με βοηθήσει να λυθώ. Το να βρεις τρόπους να λύσεις τους κόμπους μέσα σου είναι κάτι που δεν είναι εύκολο και δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Οι συμμαθητές που σε κρίνουν, σε κοροϊδεύουν, το έχετε ζήσει. Το να φοβάσαι να μιλήσεις σε μια πλατεία, σε μια αίθουσα, το έχετε ζήσει. Το να φοβάσαι να εμπιστευτείς κάποιον. Το έχετε ζήσει. Άρα καταλαβαινόμαστε. Το να μην προλαβαίνεις να ανασάνεις από τις υποχρεώσεις. Το έχετε ζήσει. Αυτό λοιπόν είναι που μας συνδέει τους ανθρώπους και ότι ψάχνουμε ένα σκοπό.
Εγώ το ζούσα για πολλά χρόνια όλο αυτό. Δεν μιλούσα εύκολα για πολλά πράγματα και ήταν και μια εποχή που δεν μιλούσαμε για πολλά πράγματα που σήμερα με μια ευκολία παραπάνω συζητάμε και μέσα τα social media και υπάρχουν εκεί ομάδες υποστήριξης και ενδυνάμωσης. Δεν είναι κακό να αναγνωρίζεις ότι δεν είσαι τέλειος ή ότι δεν είσαι σούπερ ήρωας ή σούπερ ή τρούπερ ή τράπερ ή οτιδήποτε. Είναι το αναμενόμενο. Η αληθινή παγίδα είναι να πιστέψεις ότι είμαι λίγος. Εγώ για χρόνια πίστευα ότι είμαι λίγος. Μπορεί πολλοί από εσάς να πιστεύετε ότι είστε λίγοι μπροστά στην πραγματικότητα που ζούμε. Δεν είστε λίγοι. Ο καθένας θα βρει αυτό που θέλει να ακολουθήσει. Εγώ έχω βρει τους δικούς μου τρόπους, τους προσθέτω με τα χρόνια. Παλιά στα αρχαία χρόνια τον σκοπό τον έλεγαν τέλος. Γιατί θεωρούσανε ότι βρίσκεις το σκοπό σου προς το τέλος της ζωής σου, του μονοπατιού σου. Τώρα το έχουμε αντικαταστήσει. Λέμε σκοπός, αλλά δεν εννοούμε το τέλος, εννοούμε όλη τη διαδικασία. Ο σκοπός είναι κάτι που θα ακολουθήσεις βήμα-βήμα, σε όλα τα χρόνια που έχεις μπροστά σου. Κινείσαι προς το σκοπό σου, χωρίς απαραίτητα να ξέρεις ποιος είναι αυτός. Σημασία έχει ότι κινείσαι. Πριν από μερικά χρόνια είχα ένα μαθητή, όπου δεν τα πήγαινε καλά μέσα στην ομάδα. Ο ίδιος είχε αυτισμό. Ο αυτισμός από μόνος του, αν δεν ξέρεις, αν δεν το συζητήσεις, αν δεν το επικοινωνήσεις, είναι κάτι που φέρνει αποστάσεις στις ομάδες των παιδιών. Και νιώθε πολύ μόνος του και μου το επικοινωνούσε. Παράλληλα όμως, ήξερα ότι είναι μέλος, είναι πρόσκοπος και ακόμα είναι τώρα στα 20 του, σε μια περιοχή. Και ερχόταν με χαρά στο σχολείο και μου έλεγε, είμαι αποδεκτός. Είστε μέλη ομάδων που είστε αποδεκτοί. Και εγώ θα σας συμβούλευα και θα σας προέτρεπα να κοιτάξετε τώρα ένας τον άλλον, να δείτε ότι είστε αποδεκτοί. Είστε σε ομάδες που σας θέλουν να είστε μέλη. Το λέω όλο αυτό γιατί κατά βάθος σας ζηλεύω. Σας θαυμάζω γιατί κάνετε κάτι που σας φέρνει πιο κοντά τον έναν με τον άλλον. Εξασκήστε στο να λύνετε τους κόμπους της ζωής σας. Να ανάβετε φωτιές όταν πρέπει και να τις σβήνετε όταν πρέπει. Να βρίσκετε μονοπάτια εκεί που οι άλλοι σας λένε ότι δεν υπάρχουν. Και εσείς λέτε, όχι, εδώ είναι ο δρόμος μου. Εδώ θα γίνει το μονοπάτι. Αυτό δεν μπορεί κανείς να σας το αφαιρέσει. Αυτό είναι και το νόημα του σχολείου και το νόημα των τάξεων. Μπορεί να είχατε μια καλή επαφή με το σχολείο ή μια λιγότερο καλή, μια δύσκολη, αλλά κανείς ενήλικας, αυτό είναι κάτι που το λέω συνέχεια στα παιδιά, στην τάξη μέσα, κανείς ενήλικας δεν μπορεί να σας απαγορεύσει να ανοίγετε τους δρόμους σας. Και είναι τελείως δική σας. Είστε ένα σχολείο από μόνοι σας, που το φτιάχνετε χειροποίητα, γιατί αυτό το σχολείο είναι που έχει νόημα και θυμόμαστε μετά. Ότι οι δρόμοι σας έφεραν σήμερα εδώ σημαίνει κάτι. Ότι έφερε και εμένα σημαίνει κάτι. Ήθελα να μάθω κάτι από εσάς. Το να βάζεις σκοπούς σε κρατάει ζωντανό. Είναι το πρίσμα που μέσα από αυτό βλέπεις τη ζωή. Μέσα από το ίδιο πρίσμα, εδώ πώς είμαστε, θα βλέπουμε διαφορετικές γωνίες του ίδιου πράγματος. Αλλά ότι είμαστε μαζί θα βοηθήσει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Να συνδέσουμε τις οπτικές μας. Μέσα λοιπόν από τις ομάδες σας, συνδέετε τις οπτικές σας και βλέπετε τη μεγάλη εικόνα. Αλλά και ο καθένας τη δική του εικόνα, που του αρκεί. Αυτό λοιπόν που μοιράζομαι είναι ένα, και θέλω να μοιραστώ μαζί σας, είναι ένα μην εμπιστεύεσαι μόνο τι σου λένε οι άλλοι. Αναζήτησε τι βλέπεις εσύ. Μην δέχεσαι τι σου δίνουν οι άλλοι, είτε είναι δάσκαλοι είτε είναι γονείς. Σκέψου εσύ τι θες να δεις και τι μπορείς να δεις. Προσπάθησε να το ανακαλύψεις μέσα από σένα το γιατί, το σκοπό σου. Και σε όλες τις προσταγές που ακούς, στο γράψε, στο μάθε, στο διάβασε, στο κοιμή σου, ξύπνα πλήσου, βάλε και ένα ζήσε όπως θες και ο καθένας να δώσει μια δική του απάντηση. Σε όσα σας βομβαρδίζουν λοιπόν, βάλτε αυτό το ζήσε όπως θες, γιατί είναι αυτό που οδηγεί στην καρδιά και η καρδιά είναι η πιο σημαντική πηξίδα στη ζωή σας. Τίποτα δεν είναι σημαντικό από μόνο του.
Σημαντικό είναι αυτό που νιώθουμε οι ίδιοι ότι είναι σημαντικό. Και θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και να βρει το καθένας το σημαντικό σας. Αν θέλει κάποιος να κάνει μια ερώτηση. Ναι. Έχουμε μικρόφωνο. Ναι. Ή βροντόφωνη. Πες, το ακούω. Κατά τη γνώμη σας όμως, πιστεύετε ότι αυτός ο σκοπός επιδιώκεται? Δηλαδή το σχολείο όντως διδάσκει παιδεία και όχι μόνο μαθήματα? Δεν μπορώ να σου απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι, γιατί στα σχολεία μέσα είμαστε χιλιάδες εκπαιδευτικοί, χιλιάδες οπτικές, χιλιάδες ερμηνείες. Θα σου πω ότι δεν συμβαίνει στο βαθμό που θα ήθελα κι εγώ. Δηλαδή βλέπω αυτό που λες, ότι δεν συμβαίνει. Αλλά βλέπω και πολλούς ανθρώπους που στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση και άλλους που στοχεύουν προς άλλες κατευθύνσεις. Κάποιος άλλος. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο καθένας από εμάς είναι ένα σχολείο. Ο καθένας έχει ένα μικρό κόσμο και ο καθένας είναι δάσκαλος του περίγυρου του. Καλησπέρα σας. Αρχικά θα ήθελα να ρωτήσω πόσο ετών γράψατε το πρώτο σας βιβλίο και δεύτερον, μέσα στο σχολικό περιβάλλον στο οποίο ο δάσκαλος πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες του Υπουργείου Παιδείας, πώς μπορείτε εσείς να προσθέτετε τη δικιά σας πινελιά για μια καλύτερη και ποιοτικότερη παιδεία? Αυτό. Ευχαριστώ. Τα βιβλία, και έχω βγάλει τρία βιβλία. Τα δύο είναι εικονογραφημένα και το ένα είναι σαν εγχειρίδιο που απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς με ιδέες δράσης για ψυχική ενδυνάμωση, αυτοπεποίθηση, σε αυτή την κατηγορία. Τα έβγαλα μόλις φέτος, τον Οκτώβρη, την τρέχουσα χρονιά. Και πριν από λίγες μέρες έκλεισα τα 40, άρα στα 39. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έβγαζα βιβλία. Δεν ξέρω αν θα βγάζω βιβλία και στο μέλλον. Ξέρω ότι τώρα μου αρέσει με τη λογική αυτή που είπα νωρίτερα, ότι είναι ιστορίες παιδιών. Ότι το πρώτο βιβλίο δηλαδή είναι μια μαθήτρια που είχα στο σχολείο, η οποία είχε γεννηθεί με νανισμό και θέλησε να ψηλώσει. Και τα κατάφερε. Και όταν έγραψα το βιβλίο και της το έδωσα πριν κυκλοφορήσει, και της είπα ότι αυτό το βιβλίο, άμα δεν σε είχα γνωρίσει, δεν θα είχε γραφεί. Και συγκινήθηκε και μου είπε: θα το δώσω στην κόρη μου, όταν και η κόρη στα παιδιά της και θα είναι η κληρονομιά μας. Μέσα στο σχολείο έχει αυτές τις χαρές. Το άλλο που με ρώτησες, ο καθένας μπορεί να βάζει την πινελιά του. Ο καθένας κάνει κάτι με διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν περιθώρια, ο καθένας το κάνει αλλιώς. Παιδιά, ακόμα μία ερώτηση για τον Μάριο. Να πούμε ότι μετά στο χώρο θα μείνουν οι ομιλητές, οπότε θα μπορείτε να τους προσεγγίσετε, να τους κάνετε ερωτήσεις και να τους απαντήσετε προσωπικά. Εντάξει, οπότε μην αγχώνεστε για τις ερωτήσεις που έχετε να κάνετε. Έχουμε ακόμα μία ερώτηση κάπου εδώ. Ναι. Ναι. Γεια σας. Ναι. Εγώ σας ακούω πάντως. Τι θα λέγατε σε κάποιον που είναι πρωτοετής ή τέλος πάντων φοιτητά τώρα στο παιδαγωγικό? Καταρχάς δεν δίνω συμβουλές με την έννοια ότι κάτι που λειτουργεί σε μένα δεν σημαίνει θα λειτουργεί σε σένα. Κάτι που βλέπετε ότι λειτουργεί σε κάποιον δεν σημαίνει ότι μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Είναι τελείως προσωπικά όλα. Αυτό που λέω συνήθως όποιον με ρωτάει, αν με ρωτήσει, γιατί εγώ μόνος μου δεν θέλω να λέω σε κανέναν τίποτα, είναι να μην κοιτάει γύρω του. Γιατί επηρεαζόμαστε. Ζούμε μια ζωή που συνέχεια κρινόμαστε και συγκρινόμαστε. Και για μένα δεν έχει νόημα αυτό. Νόημα έχει να σκεφτείς εσύ, αυτό που κάνω μου αρέσει, με συγκινεί, θα το κάνω. Δεν με συγκινεί, άστο. Ότι το κάνουν άλλοι δεν σημαίνει θα το κάνω κι εγώ άμα δεν με συγκινεί. Να κάνει αυτό που τον συγκινεί με τον τρόπο που τον συγκινεί. Ευχαριστώ πολύ. Ένα δυνατό χειροκρότημα, παιδιά. Λοιπόν, Σοφία, να σου πω κάτι. Είμαστε πάρα πολλοί. Προσπάθησα πριν να μετρήσω τα παιδιά. Δεν βλέπεις. Δεν μπορείς. Όλες οι θέσεις γεμάτες. Δεν πέφτει καρφίτσα. Πάρα πολύ. Τι λες να κάνουμε μια μίνι απογραφή, να δούμε από ποιες περιοχές της Ελλάδας έχουμε εδώ κόσμο? Συμφωνώ απόλυτα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε λίγο γρήγορα. Σας θέλω λίγο έτοιμους τώρα, έτσι, παιδιά. Γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν κόσμο από την Καρδίτσα. Από το Αργοστόλι. Από τη Σύρο. Από τη Θεσσαλονίκη.
από το Κρανίδι, από τη Μύκονο, από τη Σπάρτη, την Κόρινθο, τη Χαλκίδα, την Αλόνισο. Από την Νότια Αττική, την Ανατολική Αττική, τη Μυτιλίνη, το Σαρονικό, το Ρέθυμνο, την Πάτρα, το Ρίο, την Κοιλάδα και βέβαια η Χίος είναι εδώ απόψε. Από την Αθήνα, από τη Βέρεια, από τη Δυτική Αττική, από τη Λάρισα, από τον Πύργο, το Κιλκής, Αγρίνιο, Ξάνθη και Κομοτηνή. Και να μην ξεχάσουμε την Άμφισσα, την Ιταία, την Κατερίνη, τη Δράμα, την Καλαμάτα, την Τρίπολη και τα Γιάννενα. Νομίζω ότι δεν ξεχάσαμε κάποιον. Όχι, και εγώ νομίζω ότι δεν ξεχάσαμε κανέναν. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι τόσες πολλές οι περιοχές, τόσοι πολλοί ανιχνευτές, μονάχα ένα πρίσμα, το πρίσμα της 38ης ΠΑΠΕ. Ένα χειροκρότημα για σας, παιδιά. Αυτό το πρίσμα είναι εκείνο που ξυπνάει τα όνειρα που κρύβουμε βαθιά, που μας κάνει να θέλουμε να φτάσουμε ψηλά σε ουρανούς και στόχους που άλλοτε φοβόμασταν να πλησιάσουμε. Και μιας που αναφέρθηκα σε ουρανό, ας μιλήσουμε λίγο για τα αστέρια. Μπλε, όπως το νερό στο πηγάδι της γνώσης, που φαντάζει άπατο και άπειρο, όπως ο γεμάτος αστέρια ουρανός. Γεννήθηκε στο Βροντάδο της Χίου το 1938 και φοίτησε στα Πανεπιστήμια της Μινεσότα και της Αϊόβα. Το 1980 διορίστηκε επικεφαλής επιστήμονας στο τμήμα διαστημικής, όπου και ανέλαβε διευθυντής το 1991. Τον Δεκέμβριο του 2006 ανέλαβε εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και προς τιμήν του το 1999 η Διεθνής Αστρονομική Ένωση ονόμασε με το όνομά του τον αστεροειδή 8323 Κρημιζής. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Σταμάτης Κρημιζής. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Σώμα Ελληνοπροσκόπων που με προσκάλεσε. Ξέρετε, όταν μεγάλωνα εγώ στην αρχαιότητα, οι πρόσκοποι δεν ήταν και τόσο συνηθισμένες ομάδες, αλλά υπήρχαν. Εγώ δεν έτυχε να είμαι πρόσκοπος, είχα φίλους οι οποίοι ήταν. Και βέβαια έχω παρακολουθήσει με θαυμασμό την εξέλιξη του θεσμού σε όλη τη χώρα. Και όπως ξέρετε, όπως ακούσατε, έχω ξοδέψει πολύ χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί βέβαια είναι πολύ ισχυρός ο προσκοπισμός επίσης. Όπως ακούσατε, εγώ θα σας πω κάτι για μια δραστηριότητα η οποία είναι κάπως ασυνήθιστη, αν και όταν είναι κανείς εδώ στον καθαρό ουρανό της Χίου, βλέπετε πάρα πολλά αστέρια, αλλά δεν βλέπουμε στην πραγματικότητα ούτε το ένα δισεκατομμυριοστό του δισεκατομμυριοστού που υπάρχουν στο σύμπαν. Τώρα, ελπίζω τεχνικά να λειτουργήσει η παρουσίαση. Δεν ξέρω, εμφανίστηκε, ωραία. Λοιπόν, θα σας πω αυτό που μου ζητήθηκε, να πω λίγα πράγματα για τι κάνω και μετά μπορούμε να έχουμε μια γενική συζήτηση, αν θέλετε. Βλέπετε, δεν αντανακλά ο δείχτης. Εδώ βλέπετε ένα σχήμα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε καλά, στο κέντρο είναι ο ήλιος και απ' έξω είναι κάποιο διαστημόπλοιο που κοιτάει προς τον ήλιο. Και αυτό το διαστημόπλοιο λέγεται Voyager και έτυχε να είμαι ένας από τους επικεφαλής ερευνητές σε αυτό το πρόγραμμα. Αλλά είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και θα σας πω λίγα πράγματα. Αλλά για να ξέρετε από πού άρχισα, θα σας δείξω την
Την επόμενη εικόνα, τη γνωρίζετε, το Ρου και το Πόλεμο. Τον έχετε ακούσει. Και η επόμενη εικόνα έχει αυτούς τους ρουκετατζίδες της δεκαετίας του 50 και ο δεύτερος από τα αριστερά είναι ο μιλητής σας. Και έτσι έμαθα ορισμένα πράγματα για πειραματική όφηση όταν ήμουν σε αυτή την ηλικία σαν τη δική σας. Τώρα να σας δείξω λίγο για τη σταδιοδρομία μου. Από το Βροντάδο βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο της Άιωβα με αυτόν τον κύριο που λέγεται James Van Allen. Και όταν μάθετε λίγη φυσική, δεν ξέρω, στο γυμνάσιο έχει κάπως υποβαθμιστεί για στο Λύκειο. Ο Van Allen ήταν αυτός που ο πρώτος που ανακάλυψε τις ζώνες ακτινοβολίας γύρω από τη γη, που και λέγονται οι ζώνες Van Allen. Και έτυχε να είμαι ο μεταπτυχιακός φοιτητής του. Αυτό που πιθανό να βλέπετε είναι ένα όργανο το οποίο τότε είχαμε στείλει να γίνει δορυφόρο στο Φεγγάρι. Γρήγορα, σε λίγα χρόνια, ξέρετε πού βρίσκομαι εδώ πέρα. Στο παλιό Λένιγκραντ, την Αιγαία Πετρούπολη, ήμουν επίκουρος καθηγητής, με κάλεσαν στο ψυχρό πόλεμο, έτσι, 1969, η Ακαδημία Επιστημών της Ρωσίας, να κάνω μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Λένιγκραντ και με είχε καλέσει ο αρχηγός του προγράμματος, του διαστημικού προγράμματος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι ένα αφιέρωμα που έγινε στα εορτασμό των 80 μου χρόνων και δείχνει τους διάφορους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και λέει εδώ πάνω, κατά τη θητεία μου στον κλάδο αυτό, από την Πειρά στον Πάγο. Εδώ είναι ο ήλιος που καθώς μιλάμε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα διαστημόπλιο που λέγεται Parker Solar Probe που έχει πλησιάσει τον ήλιο σε μια απόσταση 8 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Ξέρετε, η γη μας είναι 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα και όπως μπορείτε να φανταστείτε είναι λίγο ζεστά όταν πας στα 8 εκατομμύρια χιλιόμετρα και έχουμε ένα αλεξίλιο λέγεται που προστατεύει το διαστημόπλιο και είναι περίπου 11 εκατοστά και η θερμοκρασία που αντικρίζει τον ήλιο είναι 1400 βαθμοί Κελσίου. Αλλά το διαστημόπλιο στη σκιά του αλεξίλιου λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου, 25 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια ήμουν τυχερός και έχω στείλει όργανα σε όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και αυτό είναι το που δείχνετε εδώ πέρα. Δεν θα σας πω για κάθε διαστημόπλιο, αλλά είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή συλλογή. Και για να δείτε τι είναι ένα διαστημόπλιο, στέκομαι εδώ. Δίπλα στο διαστημόπλιο Voyager που σας είπα προηγουμένως, εδώ είναι στο μουσείο, ήμουνα πολύ νεότερος τότε και βλέπετε εδώ παραπάνω, αυτό είναι το όργανο που είχε κατασκευάσει η ομάδα μου και εγώ και το τοποθετήσαμε σε αυτό το διαστημόπλιο. Αυτό το διαστημόπλιο, ξέρετε, ένα τυπικό διαστημόπλιο έχει βάρος περίπου 1 τόνο, 825 κιλά. Έχει ένα μικρό πομπό, ο οποίος βέβαια είναι στο κέντρο αυτής της μεγάλης παραβολικής αντένας και μεταδίδει σήματα στη γη. Ξέρετε από πόσο μεγάλη απόσταση. Μια απόσταση η οποία είναι περίπου σήμερα
23 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Προηγουμένως σας είπα ότι η απόσταση από τη Γη μέχρι τον ήλιο είναι 150 εκατομμύρια. Αυτό είναι 160 φορές μεγαλύτερο. Και παίρνουμε δεδομένα κάθε μέρα. Και το ισχύς από αυτόν τον μπομπό είναι γύρω στα 22 βατ, σαν το λαμπάκι που έχετε στο ψυγείο σας τη νύχτα. Ας πούμε, όταν ανοίγει το ψυγείο και φαίνεται νύχτα-μέρα, τέλος πάντων. Και όταν αυτά τα 22 βατ που φεύγουν από το διαστημόπλιο φτάσουν σε μια τεράστια αντένα στη Γη που είναι γύρω στα 73 μέτρα, είναι η ισχύς ενός χιλιοστού του τρισεκατομμυριοστού του βατ. Και λαμβάνουμε αυτά τα δεδομένα, τα λαμβάνουμε κάθε μέρα. Είναι σημαντικό. Θα μου πείτε τι έχετε ανακαλύψει. Αυτό σας δείξω ένα σχήμα που δημοσιεύσαμε το 2019 στο Nature και δείχνει την ηλιόσφαιρα, δηλαδή τον ήλιο μας στο κέντρο. Εδώ είναι όλοι οι πλανήτες και ο τελευταίος πλανήτης. Εδώ έξω είναι το Voyager 1. Εδώ κάτω είναι το Voyager 2 που έχουν πια βγει από το ηλιακό μας σύστημα, από την ατμόσφαιρα του ήλιου και είναι στο γαλαξία. Και θέλω να ακούσετε και τους ήχους από το γαλαξία. Τώρα ελπίζω να μπορέσω να το ενεργοποιήσω. Αυτό ακούτε. Θα σταματήσω γιατί λοιπόν. Παιδιά, αυτή η ήχη είναι από τις αντένες του διαστημόπλοιου του Voyager, ο οποίος συλλαμβάνει αυτούς τους ήχους που δημιουργούνται από ηλεκτρόνια που περιφέρονται γύρω από το μαγνητικό πεδίο στον γαλαξία. Γιατί μεταφέρομαι στη Γη. Αλλά ήθελα να σας πω ότι το Voyager έχει ένα ψηφιακό δίσκο που μεταφέρει μαζί του, ήταν ο πρώτος ψηφιακός δίσκος της ανθρωπότητας. Σχεδιάστηκε από τον Carl Sagan το 1977, όταν εκτοξεύσαμε το διαστημόπλιο, και έχει μηνύματα από τους τότε προέδρους των ΗΠΑ, έχει φωτογραφίες από όλες τις φυλές της Γης, έχει μουσική, κλασική, ροκ, οτιδήποτε η μουσική υπάρχει, υπάρχουν εικόνες και από ζώα, ο ήχος από φάλαινες κλπ. Και ο τότε ο μακαρίτης, ο Carl Sagan, πιθανόν να τον έχετε ακούσει, ήταν εκείνος που έκανε τη σειρά από μια τηλεοπτική σειρά που λεγόταν «Κόσμος». Βέβαια, αυτό ήταν πριν γεννηθείτε, όχι μόνο εσείς, αλλά και οι γονείς σας. Αλλά ήταν, την είχαν δει τότε δεκάδες εκατομμύρια όλος όλο τον κόσμο. Λοιπόν, μας είπε, ακούστε κύριοι επιστήμονες, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε ένα μήνυμα, διότι αυτό το διαστημόπλιο τώρα θα συνεχίσει να κινείται με 61.000 χιλιόμετρα την ώρα, σε αιώνα τον άπαντα, έχει ξεφύγει από το ηλιακό μας σύστημα. Και πρέπει να, εάν υπάρχουν κάποιοι εξωγήινοι και σε εκατομμύρια χρόνια συλλάβουν το διαστημόπλιο, να ξέρουν από πού προήρθε. Και αυτός είναι ο ψηφιακός δίσκος. Είναι οι δύο συνάδελφοι, ο Ed Stone, που μέχρι πριν δύο χρόνια ήταν επιστήμονας του Voyager, ένας συνάδελφός μου, ο οποίος έχει φύγει τώρα,
και ο Μιλόν με το δίσκο. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχει και ένα μήνυμα στα ελληνικά. «Ήτινες ποτέ στε χαιρέτε, ειρηνικός προς φίλους ελληλήθαμεν φίλοι». Λοιπόν, αν κάποτε σε λίγα δισεκατομμύρια χρόνια μας φτάσουμε κάπου, θα ξέρουμε. Πρέπει να σας πω ότι με βλέπετε σήμερα στην ηλικία που είμαι και περπατάω ακόμη. Σήμερα έχω κάνει περίπου 6 χιλιόμετρα και αυτό... Εδώ είναι στο Βελωνά, ξέρετε, μια από τις, βέβαια, οι χιώτες ξέρουν το Βελωνά, η Μουριά εκεί στη γωνία. Και στην Αμερική ξέρετε ότι οι πολιτικοί εκτιμούν την επιστήμη και την προωθούν πάρα πολύ. Είχα την ευκαιρία να με καλέσει ο πρόεδρος πατέρας Μπους στο Oval Office, ο πρόεδρος Ρέγκαν μας έκανε μια συναισθίαση όταν περάσαμε από τον πλανήτη Ουρανό. Και κάποιον που δεν εννοώ, ξέρετε, τον ξέρετε αυτό, ναι. Το ξέρετε όμως ότι ο Brian May είναι αστροφυσικός. Το ξέρατε. Μπράβο. Λοιπόν, ήρθε όταν περνούσαμε με το διαστημόπλοιο New Horizons από τον Πλούτονα και μας ζήτησε να έρθει στο Johns Hopkins που είχαμε το κέντρο ελέγχου για να είναι εκεί παρόν. Τα λοιπά και κάποιος, ο διευθυντής, λέει, ξέρετε, το κύριο Κουμίδη, λέει, α, αυτός που έχει πάει σε όλους τους πλανήτες, ας το συστήσω και με αγκάλιασε εκεί πέρα και βγάλαμε αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, τώρα, τι θα συνιστούσα στη νέα γενιά, αυτό το κάνω σε πολλά σχολεία στη χώρα και θέλω να σας πω ορισμένα πράγματα, τα οποία τώρα δεν ξέρω αν θα μπορώ να διαβάσω. Όνειρο. Επιδίωξη του ονείρου και του οράματος με αταλάντευτη επιμονή και πάντοτε μέσω της αριστείας, παιδιά. Η αριστεία έχει κακό όνομα σε τούτη τη χώρα, το οποίο το βρίσκω πολύ περίεργο, αλλά η αριστεία είναι σημαντική. Δεν ξέρω γιατί δεν βγήκε το δεύτερο. Θα στέκομαι από εδώ. Γνώση. Να αγαπάτε τη γνώση, όχι για το χαρτί, αλλά για τη γνώση. Αυτό είναι σημαντικό. Η γνώση έχει σημασία. Το χαρτί δεν σημαίνει τίποτα. Πάλι κάτι δεν πάει καλά. Λέω εδώ, σκληρή δουλειά. Κάποτε ρώτησαν τον Άινστάιν πώς είναι τέτοια ιδιοφυΐα και λέει ιδιοφυΐα αστιεύεσαι είναι 10% ιδιοφυΐα και 90% υδρότας. Δίχως σκληρή δουλειά δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχία σε οτιδήποτε προσπαθούμε να κάνουμε. Λέω εδώ αμφισβήτηση της απόλυτης γνώσης. Παιδιά μου, απόλυτη γνώση δεν υπάρχει. Η γνώση ανανεώνεται συνεχώς. Και η αποστήθηση δεν είναι καλό πράγμα που έχουμε στην Ελλάδα. Η απόλυτη γνώση ανανεώνεται και πρέπει να ρωτάτε συνεχώς εάν αυτό που έχετε διαβάσει ισχύει και να το ρωτάτε αυτό και από τον εαυτό σας και από τους δασκάλους σας. Τώρα, αυτό που λέω πολλές φορές στα παιδιά είναι τα τρία αλφα, αλλά είναι αριστεία, αξιοκρατία και αξιολόγηση, αλλά λέω εντιμότητα, κεραιότητα και ήθος. Αυτό εγώ το έχω βρει ότι είναι ζωτικό για την πορεία του κόσμου και είναι οι αξίες οι οποίες οδηγούν σε πρόοδο στις χώρες που τις εφαρμόζουν. Και
Μετά, θέλω να σας πω, για να δούμε, θα φανεί το επόμενο. Μάλιστα. Αξιοκρατία. Πάντοτε αξιοκρατία. Εγώ νομίζω ότι η αναξιοκρατία είναι η αχίλιος πτέρνα της χώρας μας. Και όπως ξέρουμε, αυτό το, την παρουσίαση την έχω κάνει πριν από χρόνια, λέω, η αναξιοκρατία σκοτώνει, παιδιά μου. Είδατε τι έγινε στα Τέμπη, αλλά δεν το σκέφτηκα τώρα αυτό. Όταν έχουμε άτομα σε κέρυες θέσεις, οι οποίες δεν έχουν γνώση και οι οποίοι είναι εκεί γιατί ήξεραν κάποιον και όχι τι ήξεραν, τότε η χώρα θα συνεχίζει να έχει αποτυχίες. Και θέλω να σας θυμίσω, να κλείσω, με αυτό που είπε ο Καζαντζάκης. Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω. Και εμείς σε αυτή τη χώρα λέμε, ω, εγώ δεν φταίω, αυτός το κάνει ο τάδε ή ο τάδε ή ο τάδε. Και εσείς είσαστε η ελπίδα της χώρας. Πρέπει να πιστεύετε και να ζητάτε την ευθύνη και να προχωρείτε. Και κλείνω με αυτή την μια μελέτη που κάναμε τώρα τελευταία για τη διαστρική αποστολή. Έχω κάνει μια μελέτη να στείλουμε τώρα ένα διαστημόπλιο το οποίο θα πάει πολύ πιο γρήγορα από το Voyager, θα βγει στο γαλαξία, θα περάσει όλους τους πλανήτες και θα φτάσει και μέχρι 150 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη. Όπως είπε ο ποιητής, αχ, what... Μου κάνει εντύπωση, διότι το είχα μεταφράσει στα ελληνικά και δεν εμφανίστηκε αυτό. Anyway, σας ευχαριστώ. Ναι, όποιος έχει... Υπάρχει ένα μικρόφωνο από αυτή εδώ τη μεριά. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, όσον αφορά για αυτά που είπατε περί τα βασικά που πρέπει να χρειαζόμαστε εμείς σαν νεολαία, πράγματι ισχύουν για... θα πρέπει να ισχύουν και να είναι αυτονόητα ίσως, ίσως και απαραίτητα για την κοινωνία. Θα το κάνω σύντομα. Όμως, αφού αναφέρατε το δυστύχημα στα Τέμπη, παρατηρούμε την ιδιαίτερη αναξιοκρατία. Αν μπορούσαμε, δηλαδή, να γυρνούσαμε πίσω το χρόνο, δηλαδή να δίναμε σαν μια δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή, για να διορθώσουμε τα λάθη μας, θα μπορούσε όντως να πετύχει. Παιδί μου, το πρόβλημα με την αναξιοκρατία είναι διαχρονικά στο ελληνικό κράτος, δεν είναι καινούριο. Και δεν πρέπει να περιμένουμε να συμβεί κάτι στα Τέμπη, να έχουμε κάποια πυρκαγιά ή κάποια πλημμύρα και να λέμε ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Έχουμε μια κοινωνία η οποία έχει μεγαλώσει με να σας πω κάτι, με ρώτησε κάποτε ένας δημοσιογράφος τι είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Αμερική και στην Ελλάδα όσον αφορά την εργασία. Και λέω στην Αμερική είναι τι ξέρεις. Στην Ελλάδα είναι ποιον ξέρεις. Εάν δεν τελειώσουμε... Yeah.
εάν δεν σταματήσει αυτό και να υιοθετήσουμε την αξιοκρατία ως αρχή και ως πρακτική σε αυτή τη χώρα, θα συνεχίζουμε να είμαστε ουραγοί. Λοιπόν, τα τέμπη ήταν ένα από τα πολλά που έχουν και συμβαίνουν συνεχώς και θα συμβαίνουν εάν δεν αλλάξουμε τον δρόμο. Και μου κάνει εντύπωση σε αυτή τη χώρα ότι δεν άκουσα ποτέ κανένα πολιτικό να μιλάει για αριστεία. Το ένα αριστεύει του ομήρου. Όλο αυτό που διαβάζουμε στους αρχαίους. Α, δεν το λέει κανένας. Δεν ξέρω γιατί. Άλλη ερώτηση, αν έχει κάποιο. Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Πίσω εδώ. Γυρίστε λίγο. Γεια σας. Τι θα προτείνατε σε κάποιον, ή μάλλον ποια θα ήταν η συμβουλή σας σε κάποιον που θέλει να μπει στο πεδίο της αστροφυσικής? Άκουσε, παιδί μου, η συνταγή για επιτυχία είναι η ίδια σε ένα νέο άνθρωπο που θέλει να προωθήσει μια καριέρα. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Αριστεία, ήθος, σκληρή δουλειά, ένα που δεν το επισήμανα είναι ότι ο δημιουργός, η φύση μας έδωσε δύο αυτιά και ένα στόμα για να τα χρησιμοποιούμε κατά αναλογία, δηλαδή να ακούμε δύο φορές περισσότερο από ό,τι μιλάμε. Και εγώ ό,τι έμαθα, τα έμαθα από τους, βέβαια και από τους καθηγητές μου, αλλά από τους συμφοιτητές μου, από τους βοηθούς μου, από τους ανθρώπους σε όλους τους τομείς, διότι προσπαθώ να ακούω και όχι να μιλάω πολύ. Με βλέπετε τώρα και μιλάω βέβαια σήμερα, αλλά αυτό με ρωτήσετε να το κάνω. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή. Αρεσία, αξιοκρατία, σκληρή δουλειά. Ακόμα μία ερώτηση, παιδιά, για τον κύριο Κρίμιζη. Καλησπέρα σας. Από εδώ, από εδώ. Αναφερθήκατε στα διαστημόπλαια που έχετε στείλει στο Γαλαξία. Και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η υποδιέρεση του ΒΑΤ, στην οποία αναφερθήκατε, ήταν πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, από αυτούς τους ήχους και από αυτές τις μικρές συχνότητες, εμείς τι πληροφορίες αντλούμε, ας πούμε, εσείς στις έρευνές σας και όλα αυτά, κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε κι εμείς, τι θα ήταν από αυτά τα διαστημόπλια? Ναι, δεν έχουμε όλο το βράδυ για να σας πω, αλλά να σας πω μόνο ότι περνούμε 160 bits το δευτερόλεπτο. Θα μου πείτε, τώρα το κινητό θα σας έχει 1.000.000 bits το δευτερόλεπτο και... Αλλά αυτό είναι αρκετό για να μετρήσουμε το περιβάλλον που υπάρχει στο γαλαξία, που δεν το ξέραμε βέβαια. Αυτό είναι πρωτοφανή για την ανθρωπότητα και είναι το πρώτο διαστημόπλιο που έχει φτάσει σε τέτοιες αποστάσεις. Και μετράμε τα μαγνητικά πεδία, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι βασικά στη φυσική, αλλά έχουν και σημασία όσον αφορά την εξέλιξη της γης και της ατμόσφαιράς της και την ανθρωπότητα και τη βιολογική δραστηριότητα που έχουμε στον πλανήτη μας, ευτυχώς. Αυτά μαθαίνουμε. Και με 160 bit το δευτερόλεπτο μόνο. Παιδιά, δώστε το πιο δυνατό σας χειροκρότημα για τον κύριο Κρίμιζη. Κίτρινο. Όπως ο λαμπερός ήλιος που μαγνητίζει τα βλέμματα. Όπως ο ρυθμός της μουσικής που μας ξεσηκώνει και παρασέρνει. Τραγουδιστής, ηθοποιός και μουσικός παραγωγός, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, αλλά κατάγεται από το Κονγκό. Έχει κάνει την πόλη να τραγουδά μαζί του, άλλες φορές είτε με την ορχήστρα του, είτε με μουσικοθεατρικές ομάδες. Έχει κερδίσει το χειροκρότημα ανεβαίνοντας σε θεατρικές σκηνές
και έχει ξεχωρίσει σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Το 2023 τον απολαύσαμε στη σειρά της ΕΡΤ 1 «Τα νούμερα» του Φίβου Δελιβοριά. Ενώ χορέψαμε και τραγουδήσαμε μαζί του με την παράσταση 40 και βγαίνω του Θανάση Αλευρά. Δύναμή του, η μουσική και η αγάπη του για τους ανθρώπους. Μεγάλωσε με hip-hop και ζαμπέτα. Τελευταία τον φωνάζουν Papa Funk, όπως το ομότιτλο τραγούδι του, και μοιράζει το πιο θετικό και ζεστό χαμόγελο σε όποιον τυχαίνει και να συναντάει, παιδιά. Υποδεχτείτε στη σκηνή τον Τζερόμ Καλούτα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σου, παπέ, τι γίνεται, όλα καλά? Συγγνώμη, ακούω από εδώ, αλλά από εδώ είναι λίγο ρηγμένα τα πράγματα. Παπέ, όλα καλά? Ευχαριστώ πάρα πολύ το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για την πρόσκληση που είμαι εδώ. Είναι υπέροχα, εδώ στοιχείο, στο Πρίσμα. Η Σοφία και ο Δημήτρης κιόλας που με σας μιλήσαμε και με τον Ξενοφόντα. Ένα χειροκρότημα και για τα παιδιά και για την οργάνωση, αλλά και για σας. Σχεδιάζα να βγω με την μπλούζα μόνο, αλλά όσο περνάει η ώρα με αυτό το κρύο, σας βλέπω με τα σορτσάκια κιόλας. Κάποιοι βέβαια είστε... Αλλά εντάξει, θα μπούμε στο θέμα. Λοιπόν, ονομάζομαι Τζερόμ Καλούτα. Με έχουν βαφτίσει Γεράσιμο. Κατάγομαι από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το πρώην Ζαΐρ. Είναι στην Αφρική αυτό, αν και νομίζω εσείς θα ξέρετε λίγο παραπάνω κάποια πράγματα. Έτσι δεν είναι? Άμα πω Πάρκο Βιρούγκα. Γορίλες. Ο Ταρζάν. Ο Μόγλης. Η Ουακάντα. Τα είδατε, δηλαδή αυτά δικά μας είναι, τα καταλαβαίνετε και τα ξέρετε κι εσείς. Αν κάνετε φασαρία τώρα, γελάτε, αλλά άμα κάτσετε λίγο ήσυχα, ησυχάστε όλοι λίγο ήσυχα. Θα ακούσετε τα κρουστά. Τζουμπαλά, τζουμπαλά, τζουμπαλάια. Ο Θε του Κονγκό, τζουμπαλά. Δεν ακούω. Αχα. Σουτιέν, μπράβο! Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, στην Ελλάδα και στην Αθήνα συγκεκριμένα, αμπελόκηπους, στο τρίγωνο του Διαβόλου, εκεί είναι γουδί αμπελόκηπη ζωγράφου. Μιας και σας ακούω τώρα να κάνετε είχα ακούσει και έναν πριν που είναι από την Κόρινθο μόνος του. Ποιος είναι από την Κόρινθο? Άκουσα ένα που κάνει μόνο εσύ είσαι από την Κόρινθο. Άκουσα πριν γράμμα. Και λέω. Έχω πάει μια φορά, αλλά μπράβο για το θάρρος σου. Λοιπόν, πήγα δημοτικό στο Κουδί, εκεί στο Λαϊκό. Πήγα γυμνάσιο Λύκειο στο Μαράσλιο. Και αυτή την ηλικία δεν έχετε κι εσείς, Γυμνάσιο Λύκειο είστε τώρα. Λύκειο. 15 με 18 έχω μάθει, άρα πρώτη με τρίτη ηλικίου. Τα πιο ωραία χρόνια είναι αυτά, παιδιά. Να τα απολαύσετε όσο τίποτα. Να τα απολαύσετε όλα. Αυτό θα έχετε να θυμάστε, τα πιο ωραία χρόνια. Εγώ από μικρός χανόμουνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η μουσική και μ' άρεσαν και οι ταινίες. Από μικρός ήθελα πάρα πολύ να είμαι μέσα στη μουσική. Δηλαδή, μαγευόμουνα. Άκουγα μουσική και τελείωναν όλα. Και λέω, αυτό θα κάνω. Πρέπει να βρω τον τρόπο να γίνω ο μεγαλύτερος τραγουδιστής του πλανήτη. Δεν ήξερα ακόμα τότε πώς θα το κάνω, γιατί ήμουν 5 χρονών. Αλλά σιγά σιγά άρχισα να το ψάχνω. Πήγα σε ένα οδείο, όπου έκανα μαθήματα κιθάρας. Εγώ μπαίνω στο οδείο και θέλω να και πάω στο πιάνο. Και μου λένε όχι κιθάρα. Λέω, μα ήρθα στο πιάνο. Λένε όχι κιθάρα. Και μου λένε, Γεράσιμε, το πιάνο. Αν θες να πας με τους φίλους στην παραλία. Πώς θα πας με το πιάνο, είναι πολύ βαρύ. Δεν μπορεί να πας εκεί πέρα και να τους τραγουδήσεις. Και λέω, α ναι, το πιάνο είναι βαρύ, ας πιάσω την κιθάρα. Και έπιασα την κιθάρα. Το πιάνο βέβαια ήταν ακριβό και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τα μαθήματα ούτε ένα πιάνο. Αλλά δόξα τω Θεώ και με την κιθάρα πήγαν όλα τέλεια. Λίγα χρόνια μετά μπήκα σε μια χοροδία του Αγίου Δημητρίου. Έκανα μια πρώτη γνωριμία με τη φωνή μου. Δεν ήταν πολύ καλή η γνωριμία, ήθελα να τραγουδάω, αλλά
Δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως τα φανταζόμουν τα πράγματα, αλλά ήμασταν σε έναν πολύ ωραίο δρόμο. Με τα χρόνια έγινα DJ, έγινα MC, έκανα παραγωγές ραδιοφωνικές, άρχισα να συνθέτω μουσική. Άρχισα να μπαίνω όσο πιο πολύ γίνεται μέσα σε αυτό που λέγεται μουσική, σε αυτό που ήθελα, το σύμπαν, στο οποίο ήθελα να ζω, εκεί που ήθελα να είμαι. Με τα χρόνια μπήκα και από τη μουσική, μπήκα στο θέατρο, στο μουσικό θέατρο, όπου έπαιξα σε μεγάλες σκηνές, έπαιξα στο Ηρώδιο και σε άλλα μεγάλα θέατρα της χώρας. Με τα χρόνια έπαιξα και στην Επίδαυρο. Ναι, μεγάλη στιγμή και αυτή, ίσως από τις πιο μεγάλες στιγμές που έχω ζήσει. Αυτό θα τα πούμε του χρόνου στο επόμενο τέτοιο που θα βρεθούμε. Η υποκριτική μου άνοιξε το θέατρο, μου άνοιξε πολλές πόρτες. Μου άνοιξε τις πόρτες του σινεμά, έκανα ταινίες. Μου άνοιξε τις πόρτες της τηλεόρασης. Δεν ξέρω, μια σειρά τα νούμερα, την ξέρετε. Και έκτοτε όλα πηγαίνουν έτσι και είναι... Ωραία την ακούγονται, πάρα πολύ ωραία, δεν είναι. Ναι. Δεν είναι τέλειο. Ναι. Δεν είναι η ζωή μου τέλεια, δεν είναι φανταστικά όλα. Ναι. Και δεν ακούγονται και εύκολα, έτσι όπως σας τα είπα σε 3-4 λεπτά. Ναι. Μπορώ να σταματήσω εδώ, αλλά μου επιτρέπετε να συνεχίσω λίγο ακόμα. Ναι. Λοιπόν, φίλοι μου, τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά και δεν είναι καθόλου εύκολα. Υπάρχουν δυσκολίες τις οποίες... Επειδή εμείς πάντα όταν βλέπουμε κάτι, βλέπουμε το αποτέλεσμα, βλέπουμε τα φώτα, βλέπουμε τη λάμψη, δεν βλέπουμε τις ώρες δουλειάς, δεν βλέπουμε τον κόπο που υπάρχει, δεν βλέπουμε τίποτα που υπάρχει από πίσω, τον υδρότα. Υπάρχουν πολλές απογοητεύσεις, υπάρχουν πάρα πολλές απορρίψεις. Δηλαδή, για κάθε χαμόγελο έχουμε τουλάχιστον 10 απορρίψεις. Πολλά demos, έκανα πάρα πολλά demos για να δώσω σε δισκογραφικές εταιρείες, για να με... κάνουν το επόμενο μεγάλο αστέρι. Πολλά από αυτά τα demos κατέληγαν σε κάδους που τους έβλεπα, δηλαδή ήσουν στο γραφείο με τον άλλον όπου του δίνεις τον demo και έβλεπες εδώ πέρα πίσω είχε έναν κάδο γεμάτο CD και λες, α, και το δικό μου θα πάει στην ανακύκλωση. Εκεί θα πάει. Πολλά τέτοια λοιπόν και πολλά πράγματα που λες, αφού δεν βγαίνει, αφού δεν πάει, γιατί δεν αλλάζεις. Γιατί δεν κάνεις κάτι άλλο, γιατί δεν κάνεις κάτι πιο σταθερό, γιατί δεν κάνεις κάτι το οποίο να σου φέρει λεφτά. Γιατί δεν κάνεις κάτι το οποίο να είναι σωστό. Όταν λέω σωστό, ξέρετε, εμείς κάνουμε και μια δουλειά την οποία η κοινωνία αντιμετωπίζει λίγο σαν να μην είναι δουλειά. Δεν τη βλέπει σαν κανονική δουλειά. Άρα η απογοήτευση εκεί είναι διπλή και τριπλή. Και μπορώ να υποθέσω ότι οι 900 που είστε εδώ πέρα με ρωτάτε γιατί δεν έκανα κάτι άλλο, έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί ρωτάτε, γιατί δεν έκανες κάτι άλλο? Ναι. Κανόνας νούμερο 1. Ποτέ δεν τα παρατάς. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν τα παρατάς. Κάνεις λάθη, μαθαίνεις, γίνεσαι καλύτερος, προσπαθείς. Πέφτεις, σηκώνεσαι, πέφτεις, σηκώνεσαι, αλλά ποτέ δεν τα παρατάς. Δηλαδή, έχεις ένα όνειρο. Όταν έχεις ένα όνειρο, πρέπει να το προστατεύσεις. Πρέπει να δουλέψεις γύρω από αυτό. Σε ταΐζει το όνειρό σου. Με σκέψεις, με χαμόγελα, με οτιδήποτε. Κάποια στιγμή πρέπει να το ταΐσεις και εσύ. Με δουλειά, με κόπο, με υδρότα και με προσπάθεια. Τι γίνεται? Εγώ προσπαθούσα για πάρα πολλά χρόνια να βρω θέση σε ένα τραπέζι όπου είχε κάποιες καρέκλες που ήδη καθόταν κόσμος, αλλά είχε λίγες καρέκλες και ήμασταν πάρα πολλοί που θέλαμε να κάτσουμε εκεί. Και η προσπάθειά μου συνέχεια ήταν αυτή. Ήθελα να κάτσω σε μια καρέκλα. Παίζαμε τις μουσικές καρέκλες. Ήμασταν 10 και είχαν μόνο 2 καρέκλες. Έφερνε στο ένα demo. Δεν θέλουν αυτό. Να φέρουμε ένα κομμάτι το οποίο να είναι ξένο. Δεν θέλουμε ξένα, θέλουμε ελληνικά. Να φέρουμε κομμάτι που να είναι ελληνικό. Δεν θέλουμε ελληνικό κομμάτι, θέλουμε ξένα. Να φέρουμε ένα κομμάτι το οποίο να είναι ήρεμο. Δεν θέλουμε ήρεμα κομμάτια. Θέλουμε δυνατά κομμάτια. Να φέρουμε ένα δυνατό κομμάτι. Δεν θέλουμε δυνατά κομμάτια. Δεν είδες στην Eurovision. Κέρδισε μια μπαλάντα. Θέλουμε μπαλάντες. Και λες,
τι γίνεται, πού βρίσκομαι. Ώσπου λίγο πριν τα παρατήσεις, γιατί είπαμε ο πρώτος κανόνας είναι ότι... Πάμε λοιπόν στο δεύτερο κανόνα που ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Δουλειά, οργάνωση και ανασυγκρότηση. Λες, σε αυτό το τραπέζι εγώ δεν χωράω να κάτσω. Δεν γίνεται, δεν έχει καρέκλα για μένα. Θα φτιάξω ένα δικό μου τραπέζι. Με ό,τι έχω. Δεν έχω καρέκλα. Θα βάλω σκαμπό. Θα κάτσω, πρέπει να ξεκινήσω. Σημαντικό, έχετε μια ιδέα, ξεκινήστε την. Μην την καθυστερείτε. Μην χάνετε χρόνο, χρόνια, περιμένοντας να γίνει κάτι φανταστικό, να ευθυγραμμιστούν πλανήτες. Όχι. Έχετε μια ιδέα, ξεκινήστε την. Τώρα. Δηλαδή, αν έχετε μια ιδέα τώρα, σηκωθείτε, φύγετε. Και πήγατε να την υλοποιήσετε. Κάτσε, ηρέμησε. Εσείς από πού είστε, συγγνώμη, από ποια περιοχή είστε εσείς. Από την Αττική, όπου. Χαλκίδα. Και πού πηγαίνατε στη Χαλκίδα, δηλαδή τώρα. Μιλάω. Έχετε μια ιδέα, υλοποιήστε τη τώρα. Μη φοβάστε, προσπαθήστε. Το πολύ πολύ να κάνετε λάθος. Και όλοι κάνουμε λάθη. Κάποια στιγμή δεν θα κάνετε λάθος. Έφτιαξα λοιπόν ένα τραπέζι. Μια ιδέα. Ποια ήταν η ιδέα. Αυτό που είχα. Τι είχα στα χέρια μου. Τη μουσική μου. Ήθελα η μουσική μου να σημαίνει κάτι. Ήθελα να είναι ξεχωριστό. Τραγούδια, τραγουδάκια έχω φτιάξει. Μια χαρά. Σαν DJ έχω κάνει πολύ κόσμο να χορέψει. Αλλά πρέπει όλο αυτό που... Όλο αυτό να σημαίνει κάτι. Ως που λέω θα κάνω ένα δίσκο. Ο δίσκος μου θα λέγεται El Greco. Θα έχει κομμάτια, θα αυτό. Αλλά το El Greco σημαίνει κάτι. Είναι αυτός ο φανταστικός καλλιτέχνης, ο διαχρονικός. Θα σε μπερδέψουν. Πρέπει να κάνεις κάτι που να είσαι εσύ. Που να σημαίνει κάτι για σένα. Και για τον κόσμο. Και δημιουργήθηκε αυτό. Το διαβάζετε εδώ. Ο πρώτος. Αφρο Γκρέκο. Αυτό είμαι εγώ. Κατάγομαι από την Αφρική, γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Εντάξει, μου λένε κάποιοι είσαι πιο ελληνάρα από εμάς. Έχω όμως τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα, την αγάπη για τη χώρα, για τον τόπο και για τον έναν τόπο και τις αναμνήσεις και τις διηγήσεις για τον άλλον. Δεν είμαι μόνο ένα πράγμα, είμαι δύο. Είναι δύο πολιτισμοί, είναι δύο κουλτούρες. Και λέω ότι εφόσον φέρεις αυτές τις δύο κουλτούρες, προσπάθησε να τις βάλεις μπροστά, να τις βάλεις σε δράση, να τις δείξεις στον κόσμο. Και φτιάξαμε ένα άλμπουμ και μετά σιγά σιγά από αυτό φτιάξαμε ένα σύμπαν. Φτιάξαμε ένα δισκογραφικό label, το οποίο βγάζει τις μουσικές του Τζερόμ Καλούτα, αλλά και άλλων καλλιτεχνών. Κάναμε ένα site. Κάναμε ένα site το οποίο έχει μέσα αυτή την μπλούζα που βλέπετε με το τσαρούχι μας. Γιατί δεν ξέρω αν το είδατε καλά, είναι το τσαρούχι. Και στη φούντα εδώ πέρα έχουμε την άφρο χτένα, όπου λίγο έχουμε την άφρο... Α, οκ, τώρα το καταλάβατε. Και είναι οι δύο πολιτισμοί μαζί. Φτιάξαμε λοιπόν ένα site, έχουμε πολλές τέτοιες μπλούζες, έχουμε αυτό το σήμα μας σε κούπες, το έχουμε σε φούτερ, το έχουμε σε πολλά χρηστικά είδη. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό, να ενώσω τον κόσμο της μουσικής με τον κόσμο της μόδας, να υπάρξει ο πολιτισμός και... Α, παιδιά, τρώμε. Ήρθε μαζί σας είναι αυτό. Για να ενώσουμε όλα αυτά, να ενώσουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι ένα. Έχουμε πιο πολλά να κερδίσουμε και να μάθουμε ο ένας από τον άλλον. Αυτή είναι η χτένα. Για να δω. Λοιπόν, θα αφήσει τα στοιχεία σου, εσύ να σε θέλουμε για μοντέλο, έτσι. Είναι το γραφείο εκεί, θα αφήσει τα στοιχεία σου. Αυτό ακριβώς λέω, παιδιά, δηλαδή μιλώ και πάρα πολλά λόγια. Πώς σε λένε, πώς? Έζρα, από πού είσαι? Κατάγεται από την Καραϊβική. Έχεις γεννηθεί εδώ, έχεις Καραϊβική, Αγγλία και είσαι εδώ τώρα. Έχει κάτι άλλο ή θα μείνεις στο τρίγωνο? Αυτοί είναι οι πολιτισμοί που έρχονται μαζί. Θα μιλήσουμε μετά, εντάξει. Πού είχα μείνει? Στο να συνδυάσουμε τις κουλτούρες, τους λαούς και ήθελα αυτό να είναι το αποτύπωμά μου. Αν μπορώ να προσφέρω κάτι
να κάνω αυτό. Και τελικά πέτυχε. Έγινε και είχε ενδιαφέρον και άρεσε στον κόσμο και κάπως βρέθηκα εδώ μπροστά σας. Γιατί είχα μια ιδέα, πίστεψα στον εαυτό μου την ώρα που έπρεπε, εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου, αγάπησα τον εαυτό μου. Αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Μην αφήσετε ποτέ, μα ποτέ κανένα να σας πει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε. Οι άνθρωποι συχνά μπορεί να σας απογοητεύσουν. Συχνά μπορούν να σας πούνε τι δεν μπορείτε να κάνετε. Μην το επιτρέψετε ποτέ αυτό. Πρέπει να πιστέψετε στα όνειρά σας. Πρέπει να είστε δυνατοί. Πρέπει να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Και πρέπει να δουλέψετε πάρα πολύ σκληρά για ό,τι θέλετε να κάνετε. Αυτό προτείνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Και για να μην μακρηγορώ, θα κλείσω με αυτό. Μη φοβάστε τίποτα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάστε. Θα δανειστώ, πρώτα απ' όλα είχαμε υπέροχους ομιλητές και από εσάς, κύριε μου, που είπατε ότι δώσε τον άνθρωπο την ευθύνη και ο Ρικ Πιτίνο είπε ότι η πίεση είναι προνόμιο και να δέχεστε την πίεση, να δέχεστε την ευθύνη για να γίνετε καλύτεροι και να μην φοβάστε καθόλου να είστε διαφορετικοί από τους άλλους. Το να είστε διαφορετικός από τους άλλους είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πιστέψτε με. Ευχαριστώ πολύ. Τραγούδι έχω μάθει ότι έχουμε φοβερές μπάντες μετά που θα παίξουνε. Τώρα δεν... Εγώ αυτά τα τραγούδια περιμένω να ακούσω. Έχουμε κάποια ερώτηση. Εδώ! Γεια, παιδιά. Θα βρούμε ένα. Sorry για διακοπή. Αν προλάβει όντως να μας τραγουδήσεις, θέλω πάρα πολύ και εγώ να τα ακούσω. Αλλά, ερώτηση. Είπες όλο τον αγώνα που έχεις κάνει για να ενταχθείς στη μουσική σε ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Τι απάντηση θα είχαμε σε όλους τους γονείς, σε όλους όσους λένε «Πού πας, μωρέ, με την τέχνη, δεν έχει αποκατάσταση, γίνε κάτι άλλο». Εκεί τι απάντηση έχουμε? Κοίτα, οι γονείς έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο που έχει μέσα το κομμάτι της προστασίας, έχει την αγωνία του τι θα κάνει το παιδί τους, ξέρουν τη ζωή, από την καλή για την ανάποδη, ξέρουν τις ευθύνες που υπάρχουν και θέλουν το παιδί τους να μην απογοητευτεί και να είναι στέρεα τα βήματά του. Και η αλήθεια είναι πως η τέχνη, επειδή είναι κάτι έτσι vague, κάτι το οποίο δεν έχει πολύ ουσία, μέχρι να γίνει δουλειά, κανείς δεν ξέρει αν θα πετύχει ή όχι. Το θέμα είναι να το κάνεις να πετύχει. Και το θέμα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να δει αυτό που βλέπεις εσύ. Άρα πρέπει να το δεις εσύ και να του δώσεις ουσία. Και μετά θα το δουν και οι άλλοι. Ακούτε? Ναι. Ωραία. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί και εγώ μουσικός είμαι, δηλαδή ασχολούμαι με τη μουσική εδώ και αρκετά χρόνια. Το θέμα είναι ότι επειδή πολλοί μου έχουν πει πώς, ας πούμε, επειδή διάλεξα το ναυτικό επάγγελμα, ωραία, μου λένε γιατί, ας πούμε, διάλεξες το ναυτικό επάγγελμα από τη στιγμή που διάλεξες τη μουσική. Αλλά, δηλαδή, ήταν σε φάση γιατί ασχολήθηκες, συνέχισες με τη μουσική από τη στιγμή που διάλεξες το ναυτικό επάγγελμα. Ωραία. Okay. Αυτό. Δεν έχω δώσει ποτέ σαφή απάντηση. Και πρέπει να σας δώσω εγώ τώρα. Όχι. Από εσάς θέλω να τραγουδήσετε πρώτα. Ένα ωραίο τραγούδι. Καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν. Όχι. Απλά... Γιατί ακόμα εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το κατεστημένο με την έννοια ότι... ωραία, αφού ξέρω εγώ υπάρχουν μηχανικοί, υπάρχουν πλοίαρχοι, υπάρχουν ένα σωρό άλλα. Γιατί να κάτσεις να ασχοληθείς με μουσική? Αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί υπάρχει ακόμα. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία είναι πιο σταθερά, παραδοσιακά, πιο δυνατά. Ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, ένας στρατιωτικός γενικά. Φέρει ένα κύρος, ίσως να σημαίνει ότι από τον πρώτο μήνα παίρνεις λεφτά. Και ότι σε αντιλαμβάνονται, συγγνώμη, οι άνθρωποι και διαφορετικά, σε βλέπουν και αλλιώς.
και η μουσική έχει συνδεθεί με διάφορες έτσι, εικόνες, κάποιες καλές, κάποιες όχι τόσο καλές. Αλλά το θέμα είναι, φίλε μου, ότι τη μουσική δεν τη διαλέγεις, αυτή σε διαλέγει. Και κάποια στιγμή υπήρχε μια σύγχυση και ένα τσιτάτο που κυκλοφορούσε, ότι ο καλλιτέχνης είναι επάγγελμα. Και εγώ θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης δεν είναι επάγγελμα. Το να είσαι μουσικός, το να παίζεις σε μια μπάντα, το να κάνεις το οτιδήποτε σαν δουλειά, σαν εργασία, ναι. Και να αμείβεσαι γι' αυτό, ναι. Αλλά ο καλλιτέχνης, ο τρόπος που κάνεις τα πράγματα, δεν είναι επάγγελμα. Είναι ο τρόπος που κάνεις. Μπορεί να γίνεις πτέραρχος, δόγκανο, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεις. Και να είσαι μουσικός, να παίζεις μουσική, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με όλα τα άλλα. Αν κλείσεις τα μάτια σου, βέβαια, και αν κλείσεις τα μάτια σου και φανταστείς τον αρχαίο μουσικό, είναι ένας τύπος παρακένδυτος που κάθεται, παίζει με την κιθάρα του, έχει ένα καπέλο και του ρίχνουν όσα κέρματα νομίζουν. Αυτό. Ακόμα μία ερώτηση, παιδιά. Εδώ ο φίλος. Εντάξει, ακούγομαι. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, πιστεύεις ότι έχεις φτάσει το ταβάνι σου σε αυτό που θες να κάνεις στη ζωή σου ή υπάρχει ένα, πώς το λένε, ή θες να κάνεις κάτι παραπάνω, υπάρχει κάτι περισσότερο που θες να πετύχεις? Ποιος ήταν ο πρώτος κανόνας που είπαμε πριν? Δεν τα παρατάς ποτέ. Ναι. Ο δεύτερος κανόνας είναι, έχεις το τρυπάνι γιατί δεν υπάρχει ταβάνι. Αν νομίζω ότι φτάνεις, αυτό έγινε τώρα, εδώ, τώρα. Τρυπάς. Sky is the limit, δεν υπάρχει. Σε πισά. Όταν λείπουν αυτά όλα είναι δύσκολα. Η γκρίνια δίνει και παίρνει και αφήνει τη λύπη, αφαιρεί ανθρωπιά. Χαρά λογική, δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο, το μυαλό σου είναι εκεί. Δεν παίρνει ανάσα, η τσέπη είναι τρύπια. Η σκέψη η ίδια, γεμάτη δηλητήρια. Παραλύουν το σώμα το... Γιατί πάντα ξεχνάς τον καλό σου εαυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε. Καλή συνέχεια και θα είμαι από κάτω να ακούσω τις μπάντες, τις φοβερές που θα παίξουν. Ναι. Είναι εδώ η μουσική. Να είστε καλά. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Για να ακούσω τους μουσικούς. Έχει αρχίσει να πέφτει ο ήλιος, έχει σχεδόν πέσει. Ναι. Δημήτρη, ήταν ένα μαγικό απόγευμα, συμφωνείς? Σοφία, έχεις απόλυτο δίκιο. Η άβρα των τεσσάρων καλεσμένων μας γέμισε με όνειρα τα μυαλά όλων των ανιχνευτών εδώ πέρα. Και με ωραία μηνύματα και με ωραία νοήματα. Και γι' αυτό θεωρώ θα ήταν υπέροχο να έχουμε μία τελευταία στιγμή με όλους τους καλεσμένους μας πάνω στη σκηνή. Βεβαίως. Για μία αναμνηστική φωτογραφία. Σας παρακαλούμε να έρθετε εδώ πέρα κοντά μας να βγάλουμε μία αναμνηστική φωτογραφία. Και δεν σταματάμε να δίνουμε, παιδιά, για φόρη, μπορείς να κάνουμε λίγο χειροδρόμιο. Ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό εδώ, ορίστε. Παιδιά, κάντε χόρυβο. Κάντε χόρυβο.